Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν δεν αφορούν τη συνταγματικότητα, είναι προσχηματικά. Προβλήθηκαν για να μπορέσει να συσχωτιστεί η ουσία του δημοψηφίσματος. Δεν μου προκαλεί απορία αυτό. Παραδοσιακά το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικές ελίτ στην Ελλάδα είχαν μια αλλεργία στις μορφές άμεσης δημοκρατίας. Ποτέ δεν είχαμε ουσιαστικά δημοψήφισμα σε περίπου 190 χρόνια κοινοβουλευτικού βίου, αν εξαιρέσουμε το ζήτημα της μορφής του πολιτεύματος. Τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν, τρία είναι ουσιαστικά. Αν είναι δημοσιονομικό ζήτημα που απαγορεύεται από το Σύνταγμα, τι γίνεται με τις προθεσμίες, και τρίτον, αν ο χρόνος επιτρέπει την ανάπτυξη αυτού του δημοκρατικού διαλόγου που επιβάλλει η Δημοκρατική Αρχή. Να σας πω καταρχάς ότι ως προς το πρώτο ζήτημα, κανείς συνταγματολόγος της θεωρίας δεν είχε ποτέ αμφισβητήσει ότι είναι εθνικό ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο θέμα δημοψηφίσματος, αλλά και λόγω διάλυσης της Βουλής, αν το ζητήσει η κυβέρνηση, ζήτημα που ανάγεται στην εθνική οικονομία. Και έχουμε προηγούμενα που είχαμε διάλυση της Βουλής με επίκληση ζητημάτων εθνικής οικονομίας. Άρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι το ζήτημα του χρέους συναρτάται αναπόσπαστα με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, συνιστά το μείζον εθνικό θέμα των ημερών. Επίσης είναι προφανές, αυτό αναπτύχθηκε ήδη από τον κύριο Φίλη και δεν χρειάζεται να είμαι αναλυτικότερος, ότι η απαγόρευση του Συντάγματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος ανάγεται μόνο στο δημοσιονομικό ψηφισμένο νομοσχέδιο. Άλλα πράγματα που ακούστηκαν, ότι τα πολιτικά ζητήματα δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα, δεν μπορεί να είναι μάλλον αντικείμενο δημοψηφίσματος, νομίζω ότι και αυτά ανάγονται στην καχυποψία που έχουν και θεωρητική και πολιτική, που δεν συμμερίζονται τις δικές μας ιδέες της άμεσης δημοκρατίας απέναντι στο θεσμό αυτό. Οι προθεσμίες. Καμία προθεσμία δεν έχει το Σύνταγμα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προθεσμίες στον αντίστοιχο νόμο, τις οποίες με τις διαδικασίες που βλέπει η ένομη τάξη θα φροντίσουμε να συντιμηθούν, ούτως ώστε στην ερχόμενη εβδομάδα να μπορέσει να οργανωθεί η διαδικασία του δημοψηφίσματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και προφανώς τα πρακτικά προβλήματα που έχει να επιλύσει το Υπουργείο μας, του Νίκου του Βούτση και το δικό μου, είναι θέματα που δεν ανάγονται στη συνταγματικότητα και που σας εγγυόμαστε και οι δύο ότι θα λυθούν με τον καλύτερο τρόπο. Να πω εδώ ότι το θέμα των προθεσμιών είναι πάντοτε εργαλειακό στην ένομη τάξη. Αποσκοπεί να εξυπηρετήσει μια άλλη αξία. Η αξία εδώ ποια είναι? Η συμμετοχή του λαού στη λήψη των αποφάσεων. Εδώ θα ήταν κρίσιμο το ερώτημα της συνταγματικότητας προς το χρόνο που τέθηκε. Αν πράγματι ο χρόνος δεν ήταν επαρκής. Όμως, αυτά τα θέματα που κουβεντιάζουμε, τι είναι? Όλα τα σχετικά με το χρέος, τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, τη μη βιωσιμότητά του, που δεν τα κουβεντιάζουμε 5 μήνες από τον Ιανουάριο, τα κουβεντιάζουμε 5 χρόνια. Είναι από τα λίγα θέματα που έχουν εξαντληθεί αναλυτικά στο δημόσιο διάλογο και ίσως να είναι και τα μόνα θέματα που συζητήθηκαν και στον ανερχόμενο δημόσιο ευρωπαϊκό κοινό χώρο. Επομένως, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί, ουσιαστικά τι αποκαλύπτουν? Τη μόνιμη καχυποψία σας στο να ερωτάτε ο λαός για πολιτικά ζητήματα που τον αφορούν. Ο λαός μίλησε στις 25 Γενάρη, πράγματι, και αυτό δεν τίθεται θέμα εκλογών. Όμως πρέπει να είναι σαφής η εντολή του, να έχουμε μια πρωτογενή πολιτική απόφαση που να επιβεβαιώσει δύο πράγματα. Αφενός το ότι ο ελληνικός λαός λέει όχι στην υποταγή, και αφετέρου στο ζήτημα της ταυτότητας της Ευρώπης. Μας λέτε ότι το πρακτικό δίλημα δεν είναι η απόρριψη των απαράδεκτων προτάσεων των πιστωτών. Μας λέτε ότι το δίλημα είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη. Σας λέμε καθαρά ότι θέλουμε το δημοψήφισμα ακριβώς γιατί θέλουμε δημοκρατία στην Ευρώπη. Γιατί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει χτιστεί ακριβώς πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, που αφισβητούνται αυτή τη στιγμή όταν ακούμε τα περίφημα περί game over ή περί της μονόδρομου της μοναδικής οικονομικής πολιτικής που οι αγορές επιβάλλουν στη δημοκρατία. Εμείς επιμένουμε ότι η δημοκρατία πρέπει να δίνει τον τόνο στην οικονομία και όχι οι αγορές στην πολιτική.
Γιατί όποιος θέλει το δεύτερο, οι αγορές λοιπόν να είναι ο τελικός κριτής, ουσιαστικά θέλει τα συμφέροντα των λίγων να επιβάλλονται στα συμφέροντα των πολλών. Η αγορά απέναντι στη δημοκρατία. Και είναι εξόχως παραπλανητικό να θέλετε να επαναλάβετε αυτό που στο παρελθόν ακούσαμε από τους ξένους εταίρους μας, ότι το δίλημα είναι ευρώ ή όχι, παραμονή στην Ευρώπη ή όχι. Εμείς θέλουμε παραμονή στην Ευρώπη, την κοινωνική Ευρώπη, την Ευρώπη της δημοκρατίας. Και δεν θέλουμε την Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας. Και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή με το δημοψήφισμα δεν είναι μόνο υπηρεσία στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης. Είτε η Ευρώπη θα είναι η Ευρώπη των ανερχόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, της εγκατάλειψης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ή θα είναι η Ευρώπη των δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Δεν υπάρχει επομένως ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Προσχηματικά και με συμπεριφορά που δείχνει αλλεργία απέναντι στη δημοκρατική αρχή προβλήθηκαν τα σχετικά επιχειρήματα αντισυνταγματικότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ακολουθήθηκαν καν από το ποτάμι που είναι φιλικό στο εν γέννη πολιτικό επιχείρημα που προβάλλεται και επομένως πρέπει να απορριφθούν.